Στην Αθήνα φτάνουν αύριο ηγέτες των Μεσογειακών χωρών. Προκλήσεις στη Μεσόγειο που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων. Να αναστρέψει τις προκλητικές νεοοθωμανικές αποφάσεις με τις οποίες μετέτρεψε την Αγία Σοφία και τη Μονή της χώρας σε τζαμιά, καλεί την Τουρκία ο Νίκος Δένδιας. Αναμένουμε από την Τουρκία να μεταβάλει τη νεοοθωμανική πολιτική της. Να ενισχύσει τα δείγματα της τροφής που αχνά διαφαίνεται ότι πραγματοποιεί. Την ώρα που η Άγκυρα επανέρχεται και εξαπολύει έμεσες απειλές προς την Ευρώπη με εργαλείο το μεταναστευτικό. Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgesinde uyguladığı model uygulanmamıştır. Batı, göçün kaynağında nasıl yönetildiğini... Αύριο στην Αθήνα φτάνουν Μακρόν, Ντράγκη και άλλοι 6 ηγέτες για την Ευρωμεσογειακή Σύνοδο, με αντικείμενο μεταξύ άλλων την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και την κλιματική κρίση. Παρούσα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιον. Προκλήσεις ασφάλειας στη Μεσόγειο που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα ενδεχομένως στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ την Τρίτη έρχεται στη χώρα μας για συνάντηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, το αντίπαλον δέος του Ερντογάν, ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου, που με δηλώσεις του βάλει ξεκάθαρα κατά του Ερντογάν. Bakanlıklara sesleniyorum. Cumhurbaşkanlığına sesleniyorum. İstanbulluyu mağdur etmeyin. İstanbulluyu mağdur ederseniz İstanbullu sizi tanımaz.